ήρθατε στο Κάιρο. Κάπως έτσι έρχονται όλοι στο Κάιρο. Με 38 εκατομμύρια βαλίτσες. Και μόλις φτάσαμε στις πυραμίδες. Και ένα ακόμα όνειρό μου έγινε πραγματικότητα. Καλώς ήρθατε στις πυραμίδες. Στην ουσία μπαίνεις από εδώ και ανεβαίνεις όλο αυτό το δρομάκι στα πάνω. Εδώ θα έρχονται ανά 3 δευτερόλεπτα άνθρωποι και θα σου λένε για την Καμίλα. Να πάρεις Καμίλα, να πάρεις άλογο. Όπως αυτός. No, thank you. Μην πάρετε ποτέ μόνοι σας. Γύρω στα 100 το πολύ μπορείτε να δώσετε. No, thank you. Απλά τους λες ευχαριστώ, συνεχίζεις, δεν κοιτάς, δεν μιλάς. Για τα μιλήσεις θα έρθει άλλη 20 και θα σου λένε το ίδιο πράγμα. Καημένα λαβάκια. Αυτή λοιπόν είναι η πιο μεγάλη πυραμίδα στον κόσμο. Πυραμίδα του Χέφα. Και από εδώ είναι η αμέσως επόμενη, που νομίζω λέγεται του Χεφρίνου. Η έρημο Σαχάρα. Εδώ είμαστε. Η είσοδος σε όλη αυτή την κοιλάδα είναι γύρω στα 10 ευρώ και υπάρχει έξτρα χρέωση να μπεις μέσα στις πυραμίδες και υπάρχει έξτρα χρέωση σε ό,τι κάνεις εδώ, π.χ. να πάρεις με καμήλα, να πάρεις ένα άλογο. No, thank you. No, it's okay. Thank you very much. Yeah. I do look like Egyptian. Εδώ ανά τρεις και λίγο έρχονται και σου ζητάνε πράγματα. Φανταστική πυραμίδα που σίγουρα δεν χτίστηκε από ανθρώπους, χτίστηκε σίγουρα από εξωγήινους. Βλέπετε εδώ, δεν μπορώ να σηκώσουμε μια πέτρα, σηκώσουμε και ολόκληρους ογκόλυθους. Λοιπόν, η στιγμή που περίμενα τόσα χρόνια. Θα αγγίξω για πρώτη φορά ένα ιστορικό μέρος, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Και ένα εγώ, 8 θαύματα του κόσμου. 2 θαύματα του κόσμου ήρθανε σε επαφή. Τελειώ. Σας άρεσε? Κάποιος με φωνάζει μάλλον και κάνω το Κινέζο. Έχω ανέβει πάνω στις πυραμίδες, όπως βλέπετε. Είμαι ψηλά, είμαι πολύ ψηλά. Δεν μπορώ να πάω πιο πάνω, δεν με αφήνουνε. Με φωνάζουν από κάτω οι τύποι εκεί. Αλλά είναι εξής ωραία.
Είναι ένα τόσο όμορφο μέρος και υπάρχουν παντού όλοι αυτοί οι ενοχλητικοί τύποι και χαλάνε όλη αυτή τη φάση. Θα έρχονται ένα τρεις και λίγο και σου λένε θέλεις καμήλα, θέλεις άλογο, θέλεις... Και αυτές οι μικρές εδώ λέγονται πυραμίδες της Βασίλισσας, κάτι τέτοιο. Αυτό εδώ ήταν από την αρχαία Αίγυπτο. Η έρημος βέβαια δεν έχει σχέση με την έρημο π.χ. που έχει το Ντουμπάι. Είναι γεμάτο χαλίτια. Δεν είναι αυτή η άμμος, η λεπτή άμμος, η κόκκινη άμμος. Είναι λίγο σαν... χώμα σαν λάσπη που έχει στεγνώσει. Αυτός είναι ο λόγος που δεν ανεβαίνω ποτέ σε καμήλες, γιατί τα τυρανάνε όλα αυτά τα ζωάκια. Φανταστικά ζωά. Να φάει ψάντα. Έλα πάνω, έλα πάνω, έλα πάνω. Κάνουμε ένα διάλειμμα να φάμε μια τέλεια πίτσα στο Pizza Hut με φέα. Α, αυτή είναι εδώ. Μετά από μια πάρα πολύ όμορφη μέρα στις πυραμίδες, η σειρά έχει μια πίτσα, Pizza Hut, έχει ακριβώς απέναντι τις πυραμίδες. Με το που βγεις έξω, Pizza Hut. Και είναι όντως φανταστική. Η πόλη είναι κάπως έτσι και σε κάποια σημεία ίσως και χειρότερη, βρώμικη πάρα πολύ, και στο τέλος της πόλης είναι οι πυραμίδες. Είναι ακριβώς μέσα στην πόλη στην ουσία. Η απόσταση αυτή κιόλας δεν είναι μεγάλη, δηλαδή το να φτάσεις πας από εδώ μέχρι εδώ και από εδώ πας αυτό, δεν είναι τεράστια απόσταση, ενώ φαίνεται πάρα πολύ μακριά. Ένα κοινό Uber. Μπορείτε να πάρετε το Karim, είναι καλύτερη εταιρεία και πιο φθηνή και καλύτερη από την Uber εδώ πέρα. Είμαστε σε ένα από τους κεντρικούς δρόμους. Και βλέπετε ό,τι βλέπω. Δεν χρειάζεται να το αναλύσω. Πρώτα να καταλάβετε που βρίσκομαι. Σε εμπόλεμη ζώνη. Καρέκλες, τραπέζια, τραπεζάκια, μπαμπού. Σήμερα ήρθαμε να δούμε το μουσείο της Αιγύπτου. Να δούμε όλους τους φαραώ νεκρούς. Είμαστε μέσα στο μουσείο. Από τα πιο ενδιαφέροντα μουσεία που έχω πάει ποτέ.
Και αυτός είναι ο τάφος του Τουταγχαμονού.